Μία ακόμη επιστολή απέστειλαν οι τεφλοπαραγωγοί των Σερών στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Στέργιο Πιτσιόρλα, ζητώντας από αυτόν την επαναλειτουργία του Σεραϊκού Ζαχαρουργείου. Μάλιστα, κάλεσαν τον Υπουργό να δεχθεί έγκαιρα την πρόταση που κατέθεσε από πλευράς του ο κύριος Καραθανάσης και κατά συνέπεια η εταιρεία Royal Sugar. Όπως επισημαίνουν στην επιστολή, η φετινή παραγωγική διαδικασία ολοκληρώθηκε με σωρία προβλημάτων και αμφίβολη μέχρι στιγμής την εξόφληση της πρώτης ύλης. Ο προγραμματισμός της επόμενης καλλιεργητικής περίοδου έπρεπε ήδη να είχε ξεκινήσει τόσο σε επίπεδο βιομηχανίας, όσο και στο κομμάτι των τεφλοπαραγωγών. Ανταυτού όμως διαπιστώνουμε, λένε οι παραγωγοί, μια καθυστέρηση στη λήψη οριστικών αποφάσεων που μπορεί να φέρουν ως αποτέλεσμα τη μη συνέχιση της λειτουργίας των εργαστασίων. Βλέποντας ότι και ο κύριος Καραθανάσης για πολλοστή φορά βεβαίως εγγράφως λέει την πρότασή του με αριθμό πρωτοκόλλου και όλα αυτά, και επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Μακάρι να είχαν άλλη λύση και να ήταν και καλύτερη και περισσότερο πιο συμφέρον για τη βιομηχανία. Αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα. Είμαστε στο τέλμα. Ή πάμε στον κύριο Καραθανάση ό,τι έχει σχέση με το εργοστάσιο το δικό μας, ή είμαστε για λουκέτο. Ήδη είμαστε για λουκέτο εδώ τώρα και 4 χρόνια, αλλά δεν θα υπάρξει τίποτα. Δεν θα υπάρξει αύριο, αν δεν τη δώσουν στο κύριο Καραθανάση, που τους λέει εγγράφως το τι θέλει να κάνει. Λέει 20.000 στρέμματα πρώτη χρονιά, δηλαδή τι άλλο θέλουν. Γιατί δεν το κάνουν, τέλος πάντων. Που ήμουν από τους πρώτους εδώ και χρόνια που έλεγα ότι τα εργοστάσια πρέπει να πάνε σε ιδιωτική μορφή αυτά, και αν είναι δυνατόν σε Έλληνες επιχειρηματίες δώστε τα και τζάμπα. Μην τους παίρνετε και λεφτά να τα δουλέψουν. Θα υπογράψουν, θα δεσμευτούν για 20 χρόνια, 30, ένα νούμερο, ότι θα τα λειτουργήσουν. Και δεν γίνεται αυτό. Αντιθέτως ψάχνουν να βρουν φαν, μαν, πώς τα λένε όλα αυτά, για να τα πάρουν μόνο που θα τους ενδιαφέρει η εμπορία και όχι η παραγωγή. Η ομάδα των Σερών Τεφλοπαραγωγών στην επιστολή αναφέρει πως ο χρόνος πλέον δεν είναι αρκετός. Μάλιστα επισημαίνουν στον Υπουργό. Εάν, κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγμή έχετε στα χέρια σας καλύτερη προσφορά που να συνδυάζει όμως τόσο τη συνέχιση της παραγωγής στον ομό μας, όσο και την επαναλειτουργία του Σεραϊκού Ζαχαρουργείου, κάντε την άμεσα αποδεκτή. Σε διαφορετική περίπτωση όμως, αν θέλετε πραγματικά την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και της βιομηχανίας, οφείλετε να δεχτείτε έγκαιρα την πρόταση που κατέθεσε ο κύριος Χρήστος Καραθανάσης από πλευράς της Royal Sugar. Είμαστε σε επαφή με τον κύριο Πιτσιόρλα και εμείς βρεθήκα, και εγώ βρέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Είχε ένα... Το συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Το συνέδριο, ναι. Ήμουν και εγώ εκεί. Τα είπαμε, λέει, κάντε λίγο υπομονή, παιδιά, όλα θα πάνε καλά. Ναι, αλλά υπομονή εξαντληθεί, και μετά ο καιρός αυτός γίνεται και προγραμματισμός των αγροτών, το τι θα σπέρουν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή τώρα σπέρνουν σπάρια, έτσι. Ναι. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Μην έρθουμε πάλι το Μάρτιο και πάρουν αποφάσεις και τρέχει ο κόσμος όψιμα να ξανασπείρει. Δεν θα σπείρει πάλι κανένας, καταλάβατε. Λογικά αυτή την εβδομάδα θα είμαστε στην Αθήνα. Να τον δούμε και όλο τον κύριο Πιτσιόρλο.